Παναγιώτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Όλγα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ στο δεύτερο σου σπίτι, κατά μία έννοια, που είναι το θέατρο. Το θέατρο. Σε έχουν αμφισβητήσει ποτέ? Φυσικά. Σαν ηθοποιό? Και ακόμα. Έχω αποδεχτεί και ξέρω ότι δεν αρέσω σε όλους. Σου έχει πει κάποιος ποτέ κατά πρόσωπο ή από πίσω ότι δεν κάνεις, Παναγιώτα, για αυτή τη δουλειά? Το είχαν πει στον μπαμπά μου, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή όταν είχα μια πρώτη επαφή με το σινεμά. Ήμουν πολύ ντροπαλή. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Και του λένε, αποκλείεται, δεν νομίζω το κοριτσάκι αυτό να κάνει κάτι. Το πει μπροστά μου. Λέω, έτσι εγώ θα σας δείξω, μπορώ. Πείσμωσα. Μίλησες δημόσια για την κατάπτυξη οαερίων. Πρόληψη. Μας πιάνει ένας πανικός στις γυναίκες, ότι πρέπει να συντάδει ηλικία, να κάνουμε παιδί, να παντρευτούμε. Έχουμε γενικώς ένα στρες, ένα άγχος. Και αυτό που λέω στις νεότερες κοπέλες, μην εγκλωβίζεστε σε σχέσεις δυσάρεστες γιατί πρέπει να κάνετε ένα παιδί. Απελευθερώθηκες, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, κάπως είναι αυτό που λες, παγώνει στον χρόνο. Και είναι πολύ δίκαιο για εμάς τις γυναίκες αυτό. Γιατί είναι άσχημο να σε βάζουν σε μια αγωνία και να σου λένε τώρα εσύ δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια γιατί μεγάλωσες. Δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να γίνουμε γονείς. Κάποιος λόγος υπάρχει, ή δεν θέλει ή δεν μπόρεσε. Και επιτέλους να σταματήσουν αυτές τις ερωτήσεις που κάνουν κάποιοι. Α, γιατί δεν παντρεύτηκες, γιατί δεν έκανες παιδί, γιατί δεν κάνετε παιδιά. Δεν ξέρεις ποτέ μια γυναίκα τι μπορεί να έχει περάσει. Αυτή ήταν η ένστασή μου πάντοτε με τις ερωτήσεις που μας κάνουν οι δημοσιογράφοι. Το βρίσκα πάρα πολύ σκληρό. Σε μια γυναίκα, ενός άντρα δεν το λένε. Σε έχει πονέσει έτσι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ερώτηση. Φυσικά με έχει πονέσει. Με έχουν πονέσει, είναι πολύ σκληρή. Κάποιες φορές είναι πολύ σκληρή. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι και το σέβονται αυτό. Αλλά πολλές φορές σε ρωτήσει και ο κόσμος καμιά φορά. Όταν λέω ο κόσμος, εννοώ οι συγγενείς μας. Ναι, ναι. Η θεία, α, πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις. Λέμε τώρα, δανείζομαι. Οι συγγενείς. Ναι, είναι σκληρό. Πώς φροντίζεις την Παναγιώτα? Γυμνάζομαι. Πάντοτε πρόσεχα τη διατροφή μου. Τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια δεν τρώω και καθόλου κρέας. Και δεν μου λείπει και καθόλου. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Να τρώω κρέας, κάτι που αναπνέει, ζει και το σκοτώνουμε. Είχες ποτέ σκαμπανεβάσματα στα κιλά σου? Πάντοτε με 3-4 πάνω κάτω. Σου έχει τύχει ποτέ να σε δουν στον δρόμο και να σου πούν είσαι πιο όμορφη από κοντά, είσαι πάντα πιο αδύνατη από κοντά? Πάντα. Και πιο μικρή. Ακόμα και στα 4 κιλά που εγώ θεωρώ ότι είμαι παραπάνω, επειδή με βλέπουν στο φακό, δηλαδή στην 8, μου λένε στον δρόμο, α, είστε πάρα πολύ αδύνατη. Καλέ, αδύνατο είστε. Ήταν πολύ ωραίο, μου άρεσε. Είχες ποτέ κάποια εξάρτηση εντός εισαγωγικών που να... Να με, σοκολάτα. Έπρεπε κάθε μέρα στις 7 να φάω σοκολάτα. Στα γυρίσματα τις κρύβασα κάτι ντουλάπια για να μην τις βρω πριν τις 7. Και το 7 πώς είχε προκύψει? Εκείνη την ώρα το ήθελα, λίγο πριν το τέλος των γυρισμάτων. Μαγειρεύεις στο σπίτι? Ναι, μαγειρεύω, μου αρέσει. Καταρχάς και με τη διατροφή δεν μπορείς να με μαγειρέψεις. Και είμαι και του τάπερ. Και ο σύζυγός σου είναι σε διατροφή? Ναι, έχει μπει κι αυτός. Τον έβαλες? Ας πρόσεχε. Η εμφάνιση έπαιξε ρόλο στο να ερωτευτείς το σύζυγό σου? Δεν θα έπαιξε. Το πρώτο πράγμα που κοίταξε ήταν το χαμόγελό του. Μετά από 5 χρόνια έχει αλλάξει κάτι? Όχι, τίποτα. Ίσα-ίσα είναι το ίδιο και πιο βαθύ, θα έλεγα. Υπάρχει σεβασμός και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, θαυμασμός. Είναι ένας πολύ ήρεμος, δυνατός άνθρωπος. Πώς είναι η Παναγιώτα Βλαντή στο σπίτι της? Με μια φόρμα γυμναστικής, ποτέ make-up. Έχω μια αιμονή μόνο όταν βγαίνω έξω να βάζω τηλιακό. Πάντοτε, χειμώνα, καλοκαίρι, και να βάφω τα φρύδια μου. Δεν βγαίνω έξω χωρίς να βάψω τα φρύδια μου. Δεν βάζω μάσκαρα πάρα πολύ καιρό. Γιατί δεν θέλω όσο μπορώ να μην επιβαρύνω το πρόσωπό μου και το δέρμα μου και τις γλυφαρίδες μου. Φαντάζομαι όμως το περιποίησε, δηλαδή μπορώ να εξηγήσω αλλιώς αυτό το πρόσωπο. Πάρα πολύ όμως, από πάρα πολύ μικρή. Λόγω της ακμής που είχα και πολλές αντιβιώσεις και πολλές θεραπείες. Δεν έχει υπάρξει μέρα από τότε που είμαι στη δουλειά να κοιμηθώ βαμμένη. Δεν μ' αρέσει, ξέρεις, να κάνω πράγματα που θα μ' αλλοιώσουν. Βλέπω, ας πούμε, κάποιες κυρίες οι οποίες είναι λίγο πρισμένες. Δεν μ' αρέσει. Δεν θα ήθελα να είμαι έτσι πρισμένη, δηλαδή. Ούτε θέλω να αλλοιωθώ και να λένε όλοι, αχ, μπορεί κάτι μας θυμίζει αυτή. Σου αρέσει να υπάρχει τάξη στο σπίτι? Πάρα πολύ. Στο κρεβάτι που στρώνω με ψυχαναγκαστική, το θέλω τελείως χαρτί. Ό,τι έχει να κάνει με νερό, μ' αρέσει πάρα πολύ και τη χλωρίνη. Ό,τι έχει σχέση με το σίδερο,
Bye. Μια περίοδο δεν σιδέρωνα καθόλου. Τα απλώνα στις κρεμάστρες.